Είναι θέμα αυτοεκτίμησης και πόσο σεβόμαστε την ίδια μας τη ζωή, έτσι δεν είναι? Είναι πάνω από όλα αυτό. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι το κεφάλι μας ουσιαστικά πρέπει να το προφυλάμε, να το προφυλάσουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι κίνητρο η μείωση του ΦΠΑ κατά 11 μονάδες. Θα αποφεληθούν όσοι επιθυμούν, θέλουν, έχουν αποφασίσει να πάρουν το κράνος και θέλουν να το φορούν. Οπότε αυτοί θα γλιτώσουν τα 50, 60, 70 ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε, ότι είναι θέμα νοοτροπίας, όπως υπόθηκε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ που καλύπτει εκεί που μας κάνει ο Προκόπης ο Αγγελόπουλος. Γιατί πολλοί το έχουν οδηγεί, το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Κυκλοφορούν με το παπάκι, τη μεγάλη τη μηχανή και το έχουν περασμένο στο χέρι. Άρα έχουν πληρώσει το κόστος. Δεν είναι μόνο η διαδικασία αυτή. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι περισσότεροι το φορούν για να μην τους γράψει η τροχέα. Δυστυχώς η τροχέα δεν βγαίνει να γράψει για κράνος. Όχι για να προστατεύσουν τη ζωή τους. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Βλέπεις πολύ κόσμο ο οποίος παίρνει ένα πολύ φθηνό κράνος, το οποίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Τα κράνη έχουν προδιαγραφές. Έχουν ημερομηνία λήξης. Πολλές φορές είναι προϊστορικά. Δηλαδή, εγώ βλέπω να κυκλοφορούν στο δρόμο παπάκια με κράνη που έβλεπε σε ταινίες. Και λες, είναι δυνατόν? Αυτό προανέφερα, ότι έχουν ημερομηνία λήξης, προδιαγραφές, και το βασικότερο όλων είναι πρέπει να είναι δεμένα τα κράνη στο κεφάλι. Όχι να τα αφήνουμε πάνω. Ούτε κάνουν των ποδηλάτων αυτά τα οποία είναι σε πενιγλή, τα οποία βάζουν ποδηλάτες. Να πω όμως κάτι. Αν δεν είναι θέμα κόστους, είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα αγωγής και είναι θέμα πολιτισμού. Γενικότερα. Η αγωγή και η παιδεία στην κατεύθυνση αυτή που συζητάμε τώρα υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει, και δυστυχώς ακούγοντας το προηγούμενο θέμα, εμείς σαν κράτος πουλάμε πολιτισμό, πουλάμε την δημοκρατία, πουλάμε πράγματα τα οποία μέσω της Ελλάδας ανακάλυψαν όλοι οι υπόλοιποι, και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουμε ούτε πολιτισμό, ούτε παιδεία, ούτε κουλτούρα. Εγώ θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Το κομμάτι αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, το σημαντικότερο δεν ήταν αυτό το οποίο έχουμε πιάσει και λέμε τα κράνη και η μείωση του ΦΠΑ. Έκανε μια πρόταση που αναφέρει ότι δεν θα δεχτώ άλλα θύματα στην άσφαλτο. Αυτό το υπογραμμίζουμε, το κάνουμε bold, και αυτό πρέπει ουσιαστικά να συζητάμε, διότι το κράνος είναι ένα πολύ μικρό μέρος που αφορά αυτό το κομμάτι που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Προκόπη, να πάμε και με το θέμα του αντικαπνιστικού νόμου. Και λέει, όπως θα εφαρμοστεί αυτό, θα εφαρμοστεί και το άλλο. Σωστά. Και υπάρχει ένα θέμα με το τσιγάρο, το οποίο ο νόμος λέει ότι αν κάποιος οδηγεί και υπάρχει 12χρονος, μέχρι 12χρονος, μέσα στο αυτοκίνητο, θα τιμωρείται με 1.500 ευρώ πρόστιμο, αν είναι επαγγελματίας με 3.000 ευρώ πρόστιμο. Για δηλαδή, δεν είναι μόνο το κράνος, ο Κωνσταντίνε. Έχουμε δει και έχουμε γίνει μάρτυρες της εικόνας να βρίσκεται ο οδηγός της μοτοσυκλέτας να έχει αγκαλιά ένα παιδί και από πίσω να είναι η σύζυγος, η κοπέλα του, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Αυτές οι εικόνες δυστυχώς δεν είναι λίγες και τις βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους και τις βλέπουμε πρωτίστως τώρα το καλοκαίρι στα νησιά. Ναι, αυτό είναι μια κλιματική ενέργεια τη χαρακτήριζα. Εκεί θα έπρεπε να μπει το κράτος και να πάρει την επιμέλεια του παιδιού, διότι εμείς πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά μας και όχι να τα εκθέτουμε σε κίνδυνο. Εγκληματική ενέργεια που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι τριτοκοσμικής χώρας συμπεριφορές. Αυτό γίνεται συνήθως στα νησιά το καλοκαίρι που θα βλέπουμε. Αλλά άμα πας στα σχολεία απ' έξω, δεν βλέπεις δύο και τρία παιδιά πάνω στο μηχανάκι. Τώρα, εάν είναι ασυνείδητος ο πατέρας ή η μητέρα οι οποίοι βάζουν τα παιδιά ως κοινωνική ενέργεια, θα πρέπει λοιπόν να βρει το κράτος και να έρθει να τους τιμωρήσει με παραδειγματικές τιμωρίες. Γιατί το παιδί μιμείται. Αυτό που βλέπει, αυτό θα κάνει ως μελλοντικός οδηγός. Ναι, εγώ ρωτάω πάντως φίλους αν θα θέλανε ποτέ να βάλουν τα παιδιά τους πάνω στο μηχανάκι, επειδή είναι ήδη μηχανόβοι. Εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να το κάνω. Δεν μπορώ να τους καταλάβω, ιδίως όταν τα παιδιά είναι 3, 4, 5 ετών, που δεν υπάρχει εξοπλισμός ασφάλειας έτσι ώστε να μπορέσουν για τα παιδιά. Παιδί. Ναι, κανονικά το παιδί θα πρέπει να ανέβει στο μηχανάκι μετά από μια ηλικία. Δεν ξέρω ποια θα ήταν αυτή. Από ποια ηλικία και πάνω λες? Για μένα, φαντάζομαι με κράνος και εξοπλισμό. Για μένα φουλ εξοπλισμό, και ένα παιδί θα πρέπει να είναι από την ώρα που το επιτρέπει το κράτος να οδηγήσει. Βέβαια, και εδώ με το μηχανάκι θα πω και για την άλλη ιστορία, ότι τα παιδιά 15-16 χρονών οδηγούν το πιο επικίνδυνο μεταφορικό μέσο που είναι το παπί. Του δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να οδηγήσει το πιο επικίνδυνο μέσο.
το οποίο δεν έχει και τις προδιαγραφές ασφαλείας με τα φρένα, με τις αναρτήσεις, με τις προδιαγραφές δηλαδή που χρειάζεται να υπάρχουν. Είναι όμως δεν είναι πιο πολύπλοκο το πρόβλημα. Δηλαδή, από τη μια είμαστε εμείς οι ίδιοι χρήστες που παίρνουμε το μηχανάκι, βάζουμε πάνω τα παιδιά μας, δεν προσέχουμε, δεν έχουμε κράνος, κοιτάζουμε το φθηνότερο, όπως είπε προηγουμένως τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο ο κύριος Βέλης. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η συμπεριφορά των οδηγών. Γιατί τα μηχανάκια στους δρόμους είναι αόρατα, δεν τα βλέπουν. Έτσι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει, ευθύνες έχουμε όλοι. Δηλαδή και οι πεζοί και οι οδηγοί και οι αναβάτες όλοι. Σε τι δρόμους, λακκούβες, σαμαράκια. Οι συνθήκες που επιτρέψαμε να σου πω ότι το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Το εθνικό δίκτυο είναι άριστο πλέον και μέσα στις πόλεις δεν θεωρώ ότι στερούμε πουθενά σε σχέση με υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα οι συνθήκες οι οποίες κινούμαστε ορίζουν και τη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά λοιπόν έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση, με τον τρόπο με τον οποίο εμείς συμπεριφερόμαστε πρώτον στον εαυτό μας και δεύτερον στους υπολείπους. Οπότε δεν θέλω να ακούω τη δικαιολογία των δρόμων. Άμα είσαι στον γκρεμό, πας προσεκτικά. Άμα είσαι δίπλα σε ένα βρεβάζι, πας προσεκτικά. Δεν τρέχεις και παίζεις το δρόμο και πας. Να βάλουμε και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη συντήρηση. Είτε έχεις μηχανή, είτε έχεις αυτοκίνητο. Η δικαιολογία είναι η κρίση. Έχω την εντύπωση όμως ότι είναι ένα ζήτημα αυτοεκτίμησης του πόσο ζυγίζει κανείς τη ζωή του. Διότι λες, έχω 100 ευρώ. Να πάω να τα διαθέσω στο αυτοκίνητό μου να κάνω συντήρηση ή να τα διαθέσω ένα Σαββατοκυριακό για να πάω μια εκδρομή. Και επιλέγεις το δεύτερο. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την νοοτροπία και καταλήγουμε ότι είναι ένα ζήτημα πολιτισμού, παιδείας και αγωγής. Ναι, είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα. Ουσιαστικά θεωρώ ότι υπάρχει ελλειπής ενημέρωση. Ευθύνη έχουμε όλοι μας και τα μέσα μαζική ενημέρωση που δεν ενημερώνουν. Το κράτος το οποίο δεν προστατεύει, γιατί θα μπορούσε με την αστυνόμευση και την εφαρμογή των νόμων, θα μου πεις μπαμπούλα θέλουμε. Όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράβδος, συγκεκριμένη περίπτωση, πρόστιμο, βαρύ. Συνδυαστικά, Κωνσταντίνο. Θέλει έναν ιδιαίτερο συντονισμό πολλών πραγμάτων. Πολλά υπουργεία στην αρμόδια θα πρέπει να γίνει μια διυπουργική ουσιαστικά προσπάθεια, έτσι ώστε υπάρχουν πάρα πολλά αρμόδια. Το Υπουργείο Υγείας πλήττεται θανάσιμα. Το Υπουργείο Οικονομίας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή υπάρχουν υπουργεία τα οποία πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να βγάλουν αποφάσεις, να πάρουν να λάβουν τα μέτρα τους, να ενημερώνεται καθημερινά ο κόσμος να ευαισθητοποιείται, να συνειδητοποιεί το ότι είναι το πιο επικίνδυνο και δύσκολο πράγμα που κάνει η ζωή του. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει αστυνόμευση, να βγουν, να επανδρωθούν τα αστυνομικά τμήματα, διότι θεωρώ ότι είναι υποστελεχωμένα, να βγουν να κάνουν τη δουλειά τους, ακόμα και η Δίας ή οποιαδήποτε ομάδα να έχει τη δυνατότητα να γράφει και να καταλογίζει το πρόστιμο. Πάντως, να προσθέσουμε ένα πράγμα. Είπε η Νίνα κάτι πριν για τα αόρατα μηχανάκια. Έχω την εντύπωση ότι και τα παιδιά αυτά που βρίσκονται πάνω σε ένα μηχανάκι θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και κυρίως αναφέρομαι στα παιδιά που κάνουν delivery. Όσον αφορά λοιπόν τα μηχανάκια, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Είναι αόρατα γιατί κινούνται εκεί που δεν πρέπει. Ο νόμος λέει κάθε όχημα στη λωρίδα του, είτε είναι μηχανάκι δίκυκλο ή τρίκυκλο ή τετράροδο, σωστό και αυτό, ναι, κυκλοφορούν ανάμεσα αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Δεν συνειδητοποιούν ότι όταν αυτοκίνητο κινείται με 50 χιλιόμετρα και εσύ κινείσαι με 80 και 90 ανάμεσά τους, όταν οι οδηγοί αυτοί δεν έχουν την εμπειρία, εγώ που έχω την εμπειρία, πολλές φορές τα χάνω τα μηχανάκια, ναι, δεν τα βλέπω. Ξεπετάγονται από δεξιά, από παντού. Και περνούν από οπουδήποτε θες. Δηλαδή μπορεί να είσαι δεξιά-δεξιά λωρίδα, να δεν σε στρίψει δεξιά και να σε προσπαθεί από δεξιά. Υπάρχει το σημείο του καθρέφτη που δεν βλέπεις απόλυτα τι γίνεται έτσι, πίσω. Θα πρέπει αυτοί να προσέξουν και γι' αυτό έχουν το μηχανάκι. Δηλαδή όταν είναι σταματημένο το αυτοκίνητο, μπορεί σιγά-σιγά να προσπεράσει, να βγει μπροστά και να ξεκινήσει. Όχι εν κινήσει να κινείται με διαφορές 20-30-40 χιλιόμετρα. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε. Και πάντα, αλλά και το καλοκαίρι, πρωτίστως τώρα αυτή την εποχή που αισθανόμαστε ότι οι δρόμοι είναι γήπεδο δικό μας, προσέχουμε και τα μάτια μας 14. Αυτό πρέπει να είναι μόνιμη η κατάσταση που αναφέραμε την αυτοεκτίμηση στην αρχή. Εάν δεν υπάρχει η αυτοεκτίμηση, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να υπάρξει μια άνοδο αυτής στον ελληνικό λαό. Είτε είναι νησί, είτε είναι επιρροτική Ελλάδα, το κράνος πρέπει να το φοράμε, τις ζώνες μας να προσέχουμε, να πηγαίνουμε σιγά προσεκτικά και να θέλουμε να επιθυμούμε να μην τραυματιστούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα τα πούμε, γιατί και εσύ και ο πατέρας σου δίνει τα γόνα, έτσι, για να μην σταματήσει πια αυτός ο φόρος αίματος στην άσφαλτο.